τεχνικό και πολιτιστικό και αθλητικό, με σπουδαίες έτσι, παρουσίες και διοργανώσεις όπως αυτή που παρακολουθήσαμε λίγο πριν, το ορατόριο στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Σπουδαίες εκδηλώσεις με κορύφωση τη σημερινή παρέλαση, όπου ήταν μεγαλειώδης, απονείμαμε φόρο τιμής για τα 103 χρόνια έτσι όπως έπρεπε και όπως αστηριχθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της παρουσίας του COVID. Είχαμε σπουδαίες παρουσίες σήμερα που λάμπριναν τη γιορτή αυτή, σημαντικές και από το χώρο της Εκκλησίας και από το χώρο της πολιτικής, αλλά κυρίως από τον χώρο της στρατιωτικής ηγεσίας, διότι τονώθηκε με την παρουσία της η ομοψυχία και η ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Είπε λίγο πριν ο Σεβασμιότατος ότι έχουμε ως στόχο να μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους Αλεξανδροπολίτες αυτά τα έθιμα, αυτή την παράδοση, αυτό που προηγήθηκε, που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ανάμνηση πολλών πολλών δεκαετιών πίσω, από τις αλυσμόνητες πατρίδες, ενίτες, χωρίς τη θέλησή τους, άφησαν το δικό τους βιός πίσω και πήραν ό,τι πολυτιμότερο είχαν. Αυτή εδώ την εικόνα που βλέπετε μαζί με πολλά πολλά άλλα σπουδαία σημαντικά κοιμήλια. Και ήρθαμε τότε σε ένα ψαροχώρι που μόλις είχε, μάλλον τις επόμενες χρονιές θα ονομαζόταν Αλεξανδρούπολη και πλέον αποτελεί αυτή τη σύγχρονη πόλη που απολαμβάνουμε όλοι. Όπως αποκαλύπτεται καθημερινά ο νέος της ρόλος, τόσο ο γεωστρατηγικός όσο και ο γεωπολιτικός. Είπαμε ότι την νεότερη γενιά είναι που πρέπει να δώσουμε μηνύματα, να μεταλαμπαδεύσουμε, να πολλαπλασιάσουμε αυτό που λέγεται παράδοση, λαογραφία, ήθη, έθιμα, δική μας τοπική κουλτούρα και γι' αυτό δουλεύουμε με τα νέα παιδιά. Για ακόμη μια φορά, εδώ πάνω στη σκηνή σε λίγα λεπτά, θα είναι το αρχείο της παράδοσης και της λαογραφίας του πολιτισμού του Χρόνης Αϊδονίδης, εμπνευστής μεγάλος και σπουδαίος, ακόμη μια χρονιά. Το τονίζω διότι συντηρείται έτσι ένα άλλο έθιμο συνεργασίας με χορευτικά συγκροτήματα από τις σπουδαίες επίσης συλλογικότητες που διαθέτει η περιοχή. Όλοι μαζί σχεδιάσαμε αυτή την γιορτή, γιορτάζει η πόλη, το χαιρόμαστε πολύ. Νομίζω ότι στο μαζί βρίσκεται η σπουδαιότητα, η υπερηφάνεια, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε και περισσότερα, αλλά κυρίως να τα πάμε πολύ πολύ καλύτερα. Χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, χρόνια πολλά και στη Μητρόπολη της. Που υπολείπεται κατά δύο χρόνια γεννήσεως της δικής της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ.